επιμένει και εργάζεται σκληρά και με προσήλωση ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η δεύτερη αξιολόγηση. Από τη δική μας πλευρά, υλοποιούμε τα συμφωνηθέντα και επιδιώκουμε μία συμφωνία κοινωνικά βιώσιμη και χωρίς υποχωρήσεις στις παράλογες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ωστόσο, σήμερα θέλω να θέσω ένα θέμα τεράστιας σημασίας που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες και αφορά την αντικειμενική και αμερόληπτη ενημέρωση των πολιτών. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επιδοθεί σε μια προσπάθεια λογοκρισίας που σχετίζεται με τις καταγγελίες για την απόκρυψη του πόθεν έσχεση της συζύγου του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Μητσοτάκη. Με διαρκείς παρεμβάσεις στελεχών της, η Νέα Δημοκρατία ζητά να μην προβάλλονται δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η αξιωματική αντιπολίτευση έφτασε στο σημείο να καταγγείλει ευθέως χθες τη δημόσια τηλεόραση για την αυτονόητη επιλογή της να προβάλλει τις δηλώσεις αυτές. Αποκορύφωμα της επιχείρησης ελέγχου της αντικειμενικής ενημέρωσης ήταν η αμήχανη άρνηση του κ. Κουμουτσάκου να παρευρεθεί σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ, προβάλλοντας το έολο επιχείρημα ότι η δημόσια τηλεόραση δεν μπορεί να εγγυηθεί την αμεροληψία και την ίση μεταχείριση των πολιτικών δυνάμεων. Η τακτική του εκβιασμού που ακολουθείται από τη Νέα Δημοκρατία και ενορχιστρώνεται από τον κύριο Μητσοτάκη και την ηγετική του ομάδα δεν τιμά τον πολιτικό φιλελευθερισμό στον οποίο υποκριτικά ομνύει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε βεβαίως προωθεί τον δημοκρατικό διάλογο και την χωρίς περιορισμούς ενημέρωση. Σε πείσμα αυτής της τακτικής, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να απαιτεί από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει πιστικά σε συγκεκριμένα και σαφή ερωτήματα που αφορούν το πόθεν έσχεση της συζύγου του. Διότι δεν πρόκειται εδώ για αιμονή της κυβέρνησης, αλλά για νομική υποχρέωση του κ. Μητσοτάκη, η οποία ερείδεται σε τρεις διαφορετικές ιδιότητες του: του βουλευτή, του πρώην υπουργού, αλλά και του αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος. Με αυτό το δεδομένο, οφείλει άμεσα να απαντήσει. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει καταθέσει το πόθεν έσχεση της συζύγου του στις αρμόδιες αρχές; Πόσο κόστισε το ακίνητο το οποίο αγοράστηκε στο Παρίσι; Από πού προήλθαν τα χρήματα για την αγορά του ακινήτου; Και είναι αληθές ότι η σύζυγός του είχε κοινή εταιρεία με τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ; Τις τελευταίες μέρες, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις αναγκαίες απαντήσεις η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, έχει υιοθετήσει μια ακραία, ασυνάρτητη αντιπολιτευτική τακτική, την οποία έχει αναλάβει εργολαβικά ο ακροδεξιός κύριος Γεωργιάδης. Μια τακτική συκοφαντιών, ψευδών και χειδεολογίας, που συμπαρασύρει δυστυχώς σχεδόν το σύνολο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της ασυναρτησίας, αλλά και του πολιτικού τους μίσους, αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος χθες, για δεύτερη φορά, επανέλαβε ότι δεν θέλει να κλείσει η αξιολόγηση, αλλά να πέσει ο Τσίπρας και η κυβέρνηση. Με λίγα λόγια, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί ακόμη και την καταστροφή της χώρας, αρκεί αυτό να οδηγήσει στην παλινόρθωση της Νέας Δημοκρατίας και του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος στην εξουσία. Σε αντίθεση με αυτή την αλλοπρόσαλη και επικίνδυνη γραμμή, η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται με μοναδικό γνώμονα την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Εξάλλου, ο συσχετισμός που διαμορφώνεται σήμερα, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η διάθεση λήψης πρωτοβουλειών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να γεφυρωθούν οι διαφορές, αλλά και η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας συνηγορούν στο ότι σύντομα θα έχουμε θετική εξέλιξη στο μέτωπο αυτό. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα υλοποιεί τα συμφωνηθέντα, ότι το 2016 έχει κλείσει με θετικό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά και ότι έχει καταγραφεί υπεραπόδοση εσόδων τουλάχιστον κατά 1%, έχουμε κάθε λόγο να θεωρούμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν σύντομα και ο στόχος για ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα επιτευχθεί. Κύριε Αλφερόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για μια συμφωνία χωρίς υποχωρήσεις στις ακρότητες που δούμε πού και κοινωνικά βιώσιμο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε και κυβερνητικά συμπλέκη να πάμε σε μια συμφωνία χωρίς υποχωρήσεις στα θέματα αρχών. Και σας ρωτώ το εξής. Παραμένει για την κυβέρνηση θέμα αρχών η μη μείωση του αφορολογήτου, η μη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, ακόμα και μέσω κόφτη και τα δύο αυτά δεδομένα; Και αν υπάρχει μετατόπιση της κυβέρνησης από το δόγμα αν δεν συμφωνηθούν όλα, δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα, σε μια νέα λογική, βάσει προτάσεων και αυτοκριτικό, σε συμφωνία η οποία θα τεμαχίζεται σε 2 ή 3 μέρη, για να είναι διαχειρίσιμη. Ευχαριστώ. Τώρα, αυτά είναι 3 διαφορετικά ερωτήματα.
Σας λέω λοιπόν ότι από τη μεριά της κυβέρνησης επιδιώκεται μια συμφωνία τέτοια η οποία θα μπορεί να οδηγήσει στην ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Από εκεί και πέρα οι θέσεις της κυβέρνησης είναι σαφείς και εκφρασμένες με κατηγορηματικό τρόπο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στόχος δικός μας είναι να μην υπάρξουν υποχωρήσεις σε παράλογες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο επιμένει να θέτει ως κεντρικό ζήτημα την νομοθέτηση προληπτικών μέτρων του ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων για μετά τη λήξη του προγράμματος. Όμως από ό,τι φαίνεται και από τη χθεσινή συνεδρίαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διαφωνίες δεν υπάρχουν μόνο μεταξύ ταμείου και θεσμών, αλλά και εντός του ίδιου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εμείς λέμε ότι οφείλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και κυρίως το Ταμείο να σταματήσει τις άσκοπες κολλησιεργίες. Βεβαίως έχει τις εσωτερικές του διαδικασίες, ωστόσο αυτές οι εσωτερικές διαδικασίες δεν μπορούν να οδηγούν σε περαιτέρω καθυστέρηση για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Δεν υπάρχει περίπτωση από τη δική μας μεριά να υπάρξει υποχώρηση σε παράλογες απαιτήσεις, οι οποίες εξάλλου δεν συνάδουν και με τα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πρωτοβουλίες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, έτσι ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές, και μέσα σε αυτές τις πρωτοβουλίες η ελληνική κυβέρνηση θα παίξει κεντρικό ρόλο, έτσι ώστε να μπορέσουν να γεφυρωθούν οι διαφορές και να κλείσει μια συμφωνία η οποία θα είναι κοινωνικά βιώσιμη. Δική μας βούληση είναι να υπάρξει συνολική συμφωνία, συμφωνία για όλα τα ζητήματα, έτσι ώστε να μην αφαιθεί καμία σκιά και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτή είναι η κύρια επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης, πάνω σε αυτό το σχέδιο δουλεύει. Επομένως αναμένουμε τις επόμενες μέρες και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων οι οποίες θα υπάρξουν, τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, να βρεθεί ένα νέο σημείο ισορροπίας που θα οδηγήσει στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Κύριε Πρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω, χθες το βράδυ στο τελευταίο επίσημο του Αντένα, ο κ. Γεωργιάδης άφησε εκείνος να το πρωτοβουλίο ότι μπορεί να έχει χρηματιστεί τώρα από την νερό του Τσάκη, γιατί θα δυσκόλευε. Σας είπα ότι και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει επιδοθεί σε μια κατάσχετη χειδεολογία η οποία προφανώς δεν τιμά τον ίδιο, αλλά βεβαίως αυτό δεν φαίνεται να τον πειράζει ιδιαιτέρως. Δεν έχει και δείξει και δείγματα τεράστιας ηθικής ευθυξίας. Ωστόσο, συμπαρασύρει σε αυτή του την πτώση και την ίδια την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτές τις δηλώσεις. Είναι τουλάχιστον λυπηρό, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί τίποτα παραπάνω από την οργιώδη φαντασία του, να προχωρά σε τέτοιου είδους καταγγελίες. Θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός. Κύριε Αντωνίου. Κύριε Εκπρόσωπε, θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα ή το περίγραμμα των πρωτοβουλειών που πρόκειται να αναλάβει η κυβέρνηση, η οποία όπως είπατε θα διαδραματίσει σχετικό ρόλο στις πρωτοβουλίες αυτές του αμέσως επόμενο διάστημα, και επίσης παραμένει για την κυβέρνηση η ενισχύ η φράση δεν πρόκειται να νομοθετήσουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα. Εν όψη του Eurogroup της 20ης Φλεβάρη έχει φανεί η διάθεση εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων να ληφθούν πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υπάρξουν συζητήσεις και να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και των ευρωπαϊκών θεσμών. Και βεβαίως της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία επιμένει ότι τα μέτρα τα οποία επιζητεί το Διεθνές Νομισματικό, τα οποία αιτείται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι πλήρως παράλογα, καθώς δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Το Ταμείο δεν μπορεί από τη μία μεριά να λέει ότι δεν χρειάζεται περισσότερη λιτότητα στη χώρα και να επιμένει σε χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, και από την άλλη μεριά να ζητά την νομοθέτηση του αφορολόγητου και νέα περικοπή στις συντάξεις. Πρόκειται για μια πλήρως αντιφατική πολιτική γραμμή, μια πολιτική γραμμή η οποία δεν έχει δεν έχει κανένα λογικό αίρισμα.
Και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά τέλος τις πρωτοβουλίες τις οποίες είπατε, γνωρίζετε ότι εν ώψη του Eurogroup θα υπάρξουν συζητήσεις που έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι θα οδηγήσουν σε γεφύρωση των διαφορών και σε ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Παρακαλώ, κύριε Τσίπρα. Κύριε πρόσωπε, θέλουμε να ξέρουμε αν όντως υπάρχει γενικά σύμβαση της ερώτησης για τον ΟΔΗ, γιατί ακούσαμε τη Νέα Δημοκρατία να το δυσβητεί και να λέει ότι ψεύδει την κυβέρνηση. Τι ισχύει τελικά? Στις 25 Ιανουαρίου ο Υπουργός Οικονομικών έστειλε επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΔΙΧ με την οποία ζητούσε την άμεση πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για την προετοιμασία της χώρας για την έξοδο στις αγορές. Στις 27 Ιανουαρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΔΙΧ με επιστολή του όρισε την επενδυτική τράπεζα Rothschild ως την επιλογή του. Αυτή τη στιγμή αναμένεται η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Παρακαλώ. Σχετικά με τις πρωτοβουλίες, αν μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, τι περιμένει η Αθήνα από την Κομισιόν και από τον Πρόεδρο Γιουνκέρ, τι θα επιδιώξει ο ίδιος δηλαδή την κατεύθυνση, και σχετικά με τους δικούς μας στόχους ως Αθήνα, ως ελληνική πλευρά. Ο κ. Βερναρδάκης είπε το πρωί στο Real FM ότι η προσωπική χαλάρωση είναι δευτερεύον ζήτημα, δεν σημαίνει πως αν δεν βγούμε το Μάρτιο δεν υπάρχει ζωή μετά από αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τον Μάρτιο, έχουμε φύγει από αυτό. Η κεντρική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι το συντομότερο δυνατόν ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη δεύτερη αξιολόγηση, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα εντός του πρώτου τριμήνου, δηλαδή τον Μάρτιο, να ενταχθούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτή είναι η κεντρική, η κύρια επιδίωξη από τη δική μας πλευρά και έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι θα καταφέρουμε να το πετύχουμε. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση την οποία μπορώ να κάνω. Αυτό το οποίο επισημαίνω, αυτό το οποίο υπογραμμίζω είναι ότι η διάθεση όλων των μερών είναι να υπάρξουν συγκλήσεις έτσι ώστε να βρεθεί μια συμφωνία που θα καλύπτει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπε, παραμένει deadline για την κυβέρνηση το Eurogroup της 20 Φεβρουαρίου για να κλείσει η αξιολόγηση και με δεδομένο ότι προφανώς το Δούνου του, όπως προέκυψε από χθες, έχει και εσωτερικές διαφωνίες αλλά έχει και μια μπλοκ γραμμή που ζητάει μείωση αφορολόγητου και συντάξεων. Υπάρχει κάποιος τρόπος που η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα μπορούσε, ως δική της πρόταση, να υπερκεράσει το εμπόδιο του Δουνουτού, ακόμη και αν αυτό θα σήμαινε τεμαχισμό της αξιολόγησης και όχι ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση, όπως υπονόησε το πρωί ο κ. Βερναρδάκης? Ακούστε, το τεμαχισμός της αξιολόγησης δεν νοείται. Και δεν νοείται τεμαχισμός της αξιολόγησης, διότι ως γνωρίζετε, η δεύτερη αξιολόγηση αφορά τη συμφωνία για τις μεταρρυθμίσεις και την δημοσιονομική πορεία μέχρι το 2018. Αυτή είναι η πρώτη ύλη που αφορά την δεύτερη αξιολόγηση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα δύο σημεία, δηλαδή τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος αλλά και το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018, που στο σύνολό τους αυτά τα τρία ζητήματα συγκροτούν την ύλη των διαπραγματεύσεων οι οποίες διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Από τη δική μας μεριά η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να συζητήσει και να συμφωνήσει σε οτιδήποτε είναι πρώτον κοινωνικά βιώσιμο και δεύτερον μπορεί να οδηγήσει σε ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οποιαδήποτε λοιπόν τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει μία βάση έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να προχωρήσουμε με θετικό τρόπο εντός του πρώτου τριμήνου του 2017 στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Παρακαλώ, κυρία Τζολέτο. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα μπλοκάκια. Διαβάζουμε διάφορα πράγματα σήμερα. Ετοιμάζει κάποια ρύθμιση η κυβέρνηση? Ευχαριστώ. Γνωρίζετε ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι η νομοθεσία που αφορά τη σύνδεση
των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα σημειωτέων, η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το πραγματικό εισόδημα αποτέλεσε δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας ήδη πριν από τις εκλογές του 2015, αλλά αυτό είναι μια παρένθεση. Λοιπόν, η νομοθεσία η οποία αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά εφαρμόζεται παρουσιάζει μια σειρά από τεχνικές δυσκολίες. Αυτές τις τεχνικές δυσκολίες τις παρακολουθούμε, προσπαθούμε να τις επεξεργαστούμε και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, έτσι ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία των πολιτών αλλά και αχρίαστη επιβάρυνση στα χαμηλότερα και τα μεσαία εισοδήματα. Είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που το Υπουργείο Εργασίας τη στιγμή που μιλάμε επεξεργάζεται μερικές διορθωτικές τροποποιήσεις στην εγκύκλιο την οποία εξέδωσε πριν από μερικές μέρες και αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές όσοι εργάζονται με δελτία παροχής υπηρεσιών, αλλά θα συνιστούσα να έχουμε λίγο υπομονή και να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας. Κυρία Γκαντώνα. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για τις δημοσκοπήσεις, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι μία μετά την άλλη δείχνει φθορά της κυβέρνησης. Σήμερα είχαμε άλλη μία δημοσκόπηση της ΡΑΣ που δείχνει σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά δεν προβληματίζουν την κυβέρνηση? Είναι λογικό για μία κυβέρνηση σαν τη δική μας, η οποία εφαρμόζει ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο σημειωτέων είναι πολύ ηπιότερο από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής τα οποία είχαν συμφωνηθεί στο παρελθόν και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά παρόλα αυτά παραμένει ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής να έχει κοινωνική αλλά και πολιτική φθορά. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν πάντοτε με σαφή τρόπο και με καθαρό τρόπο τις κοινωνικές διαθέσεις. Αυτό έχει αποδειχθεί ούτως ή άλλως στο πρόσφατο παρελθόν περισσότερες από μία φορές. Για παράδειγμα, οι δημοσκοπήσεις για το δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία έδειχναν ότι Brexit και Remain παραμένουν πάρα πολύ κοντά, ενώ στην πραγματικότητα το Brexit είχε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Οι δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν την υποψήφια πρόεδρο, την κυρία Clinton, να είναι μπροστά από τον ανθυποψήφιό της, τον κύριο Τραμπ, ενώ και στο ελληνικό δημοψήφισμα βλέπαμε ότι το ναι και το όχι βρίσκονταν πάρα πολύ κοντά στις δημοσκοπήσεις. Τελικά αποδείχθηκε ότι αυτός ο οποίος έκανε λάθος ήταν οι δημοσκόποι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε και αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι υπάρχει μια έντονη κοινωνική δυσκολία, καθώς τα μέτρα τα οποία έχουν συσσωρευτεί στα 7 χρόνια της κρίσης πράγματι δημιουργούν μεγάλη επιβάρυνση στο σύνολο σχεδόν των Ελλήνων πολιτών, αλλά έχω την εκτίμηση ότι με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, με το πέρασμα σε μια σταθερή οικονομική συγκυρία, αλλά και με μια σειρά από κοινωνικά μέτρα τα οποία λαμβάνουμε διαρκώς. Θυμίζω τα 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους που έχουν πλέον πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θυμίζω τις προσπάθειες από τη μεριά της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης. Τα 617 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν σε συνταξιούχους εν ώψη των εορτών των, σε χαμηλοσυνταξιούχους εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων. Αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, η κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να ανακάμψει και να δώσει τη μάχη των εκλογών το 2019 με στόχο την επανεκλογή της. Παρακαλώ. Κύριε Πρόσωπε, θα ήθελα την γνώμη σας αλλά και τη θέση της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο θέμα. Με δεδομένο ότι η υποχρέωση δήλωσης υπόθεν έσχες από τους πολιτικούς αλλά και μια σειρά από επαγγελματίες, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, δεν είναι τυπικό, είναι απολύτως ουσιαστικό και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την υπεύθυνη με την δήλωση που κάνει ο καθένας και μόνο στην εφορία. Είναι δυνατόν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ακόμα και η Επιτροπή Υποθέν Έσχεσης της Βουλής επί σειρά ετών, να δέχονται από τον οποιοδήποτε πολιτικό μία απλή δήλωση τυπική ότι είναι σε διάσταση με τον σύζυγο ή με τη σύζυγό του και γι' αυτό να μην συμπεριλαμβάνει το Υποθέν Έσχεσης του σύζυγου ή της σύζυγου στη δήλωσή του? Και είναι δυνατόν από το 2011 και μετά, από καταδήλωση του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, δεν είναι πλέον σε διάσταση με τη σύζυγό του, να συνεχίζει αυτό το πράγμα να γίνεται μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει σημασία ή μάλλον έχει σημασία αλλά δευτερεύουσα το τι έχει γίνει στο παρελθόν και τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να ρίξει άπλετο φως, να μην αφήσει καμία σκιά με μία απλή
και συγκεκριμένη κίνηση. Την κατάθεση του πόθεν έσχες της συζύγου του στις αρμόδιες αρχές. Δεν θέλω να εξετάσω τι έγινε με τις επιτροπές πόθεν έσχες στο παρελθόν. Δεν θέλω να εξετάσω το αν και κατά πόσο ο κύριος Μητσοτάκης βρισκόταν ή δεν βρισκόταν σε διάσταση. Δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να παριστάνει τον detective. Αυτή τη στιγμή έχουν υπάρξει συγκεκριμένες καταγγελίες με συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να διασκεδάσει όλες αυτές τις εντυπώσεις με μια απλή και συγκεκριμένη κίνηση. Την κατάθεση του πόθεν έσχες. Έτσι ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα τα οποία ευλόγως έχουν προκύψει. Και ποια είναι αυτά τα ερωτήματα? Το πρώτο είναι πόσο κόστισε το συγκεκριμένο ακίνητο. Το δεύτερο είναι πόσο από πού προήλθαν τα χρήματα. Και το τρίτο, αν η σύζυγός του έχει κοινή ή είχε κοινή εταιρεία με τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή και ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν οδηγήθηκε στα δικαστήρια ήταν γιατί πλήρωσε τα χρωστούμενα. Αυτά τα ερωτήματα δεν αφορούν προσωπικά δεδομένα του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι δημόσιος υπόχρεος, είναι δημόσιο πρόσωπο, είναι πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και είναι και υπουργός, πρώην υπουργός. Και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που έχει με τρεις διαφορετικές ιδιότητές του την υποχρέωση να υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες όχι μόνο του ιδίου αλλά και της συζύγου του. Τον καλούμε λοιπόν να προχωρήσει στην κατάθεση αυτού του πόθεν έσχες έτσι ώστε να λυθεί μια και καλή το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει. Αφού ο ίδιος δεν έχει τίποτα να κρύψει, για ποιο λόγο δεν προχωρά σε αυτή την απλούστατη κίνηση? Κοιτάξτε να δείτε. Το βιογραφικό του κυρίου Μητσοτάκη σε σχέση με τα συγκεκριμένα ζητήματα είναι εξαιρετικά επιβαρημένο. Είχαμε πριν από μερικά χρόνια την υπόθεση της Siemens. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την υπόθεση με την σκανδαλώδη δανειοδότησή του εκ μέρους του κύρη Καχανίων και για την οποία δεν είχε πληρώσει ούτε ένα ευρώ σε οποιαδήποτε τράπεζα επί 11 ολόκληρα χρόνια. Και ο μοναδικός λόγος ο οποίος προχώρησε σε ρύθμιση αυτού του δανείου, σκανδαλώδη επίσης, ήταν διότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Και σήμερα έχουμε ένα νέο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης με την σιωπή του φαίνεται να συντηρεί. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τον καλούμε να δώσει πιστικές απαντήσεις έτσι ώστε να λύσει και το συγκεκριμένο ζήτημα. Κύριε εκπρόσωπε, η μείωση τελικά του αφορολόγητου είναι μια παράλογη απέτηση ή μπορεί να το συζητήσει η κυβέρνηση και να το εντάξει σε μια συμφωνία που να είναι, όπως είπατε, κοινωνικά βιώσιμη και να οδηγήσει στο QE? Αυτή τη στιγμή δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση με επίσημο τρόπο η οποία να περιλαμβάνει μια συνολική λύση των εκκρεμών ζητημάτων. Όταν τεθεί αυτή η συνολική πρόταση υπόψη της ελληνικής κυβέρνησης, από τη δική μας μεριά θα σκεφτούμε ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές λύσεις. Εγώ σας λέω ωστόσο ότι όλα όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής ισχύουν, δηλαδή ότι δεν υπάρχει πρόθεση και διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης να νομοθετήσει προκαταβολικά μέτρα εν ώψη της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης. Ωστόσο, από τη δική μας μεριά είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε οποιαδήποτε πρόταση θεωρείται κοινωνικά βιώσιμη στο βαθμό που δεν θα περιλαμβάνει παράλογες απαιτήσεις και στο βαθμό που θα δίνει μια συνολική λύση στο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει και θα οδηγεί στην ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό που είπατε μόλις τώρα ισχύει και για πιθανή πρόταση για μείωση του αφορολόγιου του από το 2018 πριν τη λήξη του προγράμματος, ή θα το συζητούσατε υπό όλες αυτές τις προϋποθέσεις που είπατε τη λήξη του προγράμματος? Εγώ σας είπα ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση αυτή τη στιγμή για μείωση του αφορολόγητου και το θεωρούμε παράλογη απέτηση, καθώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά να προνομοθετήσουμε μέτρα για μετά τη λήξη του προγράμματος. Αυτό το οποίο λέτε εσείς για το 2018 είναι η πρώτη φορά που το ακούω και δεν έχει κατατεθεί από κανέναν στις επίσημες συνομιλίες με την ελληνική πλευρά. Παρακαλώ. Αυτού και για τις διαπραγματεύσεις, υπάρχουν σήμερα και πάρα πολλά δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να φτάσει μέχρι και την προληπτική ψήφιση μέτρων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα σχόλιο από αυτού. Δεν έχει υπάρξει τέτοια συζήτηση αλλά ούτε και τέτοια πρόθεση στο εσωτερικό της ελληνικής κυβέρνησης. Παρακαλώ.
Μαλτέζο, από το Reuters, μία ερώτηση σε σχέση με την αισιοδοξία που έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Πού στηρίζετε, τι πρόοδος υπάρχει μέχρι στιγμής, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία στο Eurogroup, όπως λέτε, ή που θέλετε, της 20ης Φεβρουαρίου? Εγώ σας είπα ότι η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να είναι ούτε αισιόδοξη ούτε απεσιόδοξη. Η δουλειά της κυβέρνησης είναι να εργάζεται σκληρά, καθημερινά και προσιλωμένη στον στόχο για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη αξιολόγηση. Η πεποίθησή μου ότι υπάρχει η πολιτική δυνατότητα και το πολιτικό υπόστρωμα έτσι ώστε να βρεθεί μια τέτοια συμφωνία το συντομότερο, εντός σύντομου μάλλον χρονικού διαστήματος, εδράζεται στο γεγονός ότι από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές έχει δειχθεί η διάθεση να υπάρξουν πρωτοβουλίες γεφύρωσης των διαφορών, οι οποίες είναι γνωστό ότι υπάρχουν μεταξύ θεσμών Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και ελληνικής κυβέρνησης ήδη από τη φάση της πρώτης αξιολόγησης. Λέω λοιπόν ότι με βάση ακριβώς αυτή τη διαθεσιμότητα για πρωτοβουλίες από όλους όσους εμπλέκονται στο ελληνικό πρόγραμμα, θεωρώ ότι υπάρχει momentum για να μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία, να βρούμε ένα νέο σημείο ισορροπίας που θα οδηγήσει τα πράγματα ένα βήμα πιο πέρα. Επ' αυτού, συγγνώμη, πρωτοβουλίες εννοείται συναντήσεις? Σας λέω ότι υπάρχει εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων πλευρών η διάθεση να ληφθούν πρωτοβουλίες για να γεφυρωθούν οι διαφορές. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Θα σας ξενερώσω λίγο. Συνήθως η αγωνία όλων των πολιτικών συντακτών αυτή την ώρα είναι να σταχυολογήσουν τα σημαντικότερα, να δουν την είδηση και να τη μεταφέρουν ειδικά στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση που εργάζονται. Εγώ σήμερα αυτό το άγχος δεν το έχω. Και δεν το έχω απλούστατα γιατί ένα ιστορικό ακόμα μέσο, όπως ο Flash 96, παίζει μουσική. Αυτοδιαχειριζόμενος τους τίτλους. Και επειδή βρέχει διασώσεις τώρα τελευταία, θέτω το θέμα. Δεν υπάρχει μόνο το συγκρότημα του ΔΟΛ, δεν υπάρχει μόνο το ΜΕΓΑ, δεν υπάρχουν ιστορικές εφημερίδες, υπάρχει και ένας ιστορικός Flash. Υπάρχουν πολλές ουρές. Καταρχήν το ξέρετε ότι παίζουν μόνο μουσική και δεν μεταφέρουμε ειδήσεις. Το ερώτημά μου το εξής. Υπάρχει ένας φυγόδικος, καταζητούμενος από την Ιντερπόλ επιχειρηματίας, με οφειλές δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε πολλούς εργαζόμενους, κατασχεμένοι λογαριασμοί και θηρίδες τραπεζών, και δεν υπάρχει ούτε μία ενέργεια ούτε για να συλληφθεί, ούτε για να εντοπιστεί, ούτε για να συλληφθεί, ούτε από τους λογαριασμούς που είναι κατασχεμένοι να αποδοθούν και στους εργαζόμενους οι αμοιβές του Flash, και από εκεί και πέρα να δουν πώς θα κινηθούν και όχι να πέφτουν στον ένα και στον άλλο. Και δεν υπάρχει και ούτε μία πρόοδος όσον αφορά το μέγα σκάνδαλο για το οποίο υπάρχει αυτή η κατάσχεση. Πρώτον, Μπάντε Λαβρεντιάδης. Λοιπόν, δεν θέλω απάντηση, μάλλον δεν περιμένω απάντηση. Το είπα γιατί πρέπει να το πω. Και γιατί κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται με τα ονόματά τους, έστω και αν παίρνουμε πολύ μεγάλο ρίσκο ορισμένοι δημοσιογράφοι για να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω στην συγκεκριμένη τοποθέτηση, γιατί δεν υπήρξε ερώτηση, είναι ότι η κυβέρνηση έχει δείξει την ευαισθησία της απέναντι τόσο στον συγκεκριμένο σταθμό όσο και στους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται υπό την απειλή της ανεργίας σε μια σειρά από μέσα ενημέρωσης τα οποία αντιμετωπίζουν το φάσμα της πτώχευσης. Από τη δική μας μεριά κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο του νόμου για να διασωθούν οι θέσεις εργασίας. Ωστόσο αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σημαίνει ότι επιχειρηματίες με χρέη, επιχειρηματίες οι οποίες έχουν στο παρελθόν παραβεί τον νόμο ή και συνεχίζουν να παραβαίνουν τον νόμο, μπορούν να ξεφύγουν από τη δικαιοσύνη βάζοντας μπροστά τους εργαζόμενους. Σε ό,τι αφορά ειδικά τους επιχειρηματίες για τους οποίους μιλάτε, δεν γνωρίζω τις ενέργειες που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία, ούτε γνωρίζω τις ενέργειες που έχει κάνει η ελληνική δικαιοσύνη, αλλά είμαι βέβαιος ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι κάνουν με παρησία και με αίσθηση ευθύνης στο καθήκον τους. Παρακαλώ. Σημεωνίδης, κύριε εκπρόσωπε, γιατί δεν ανακοινώθηκε το πρωθυπουργικό ταξίδι στο Παρίσι? Υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό? Η θέληση του πρωθυπουργού ήταν να
μην ανακοινωθεί το συγκεκριμένο ταξίδι, όπως και άλλα ταξίδια δεν είμαστε υποχρεωμένοι ως ελληνική κυβέρνηση να τα ανακοινώνουμε. Ωστόσο, όταν τέθηκε ζήτημα, νομίζω ότι δόθηκαν όλες οι απαραίτητες απαντήσεις και αποδείχθηκε η συκοφαντία, το ψεύδος και η συκοφαντία και το ψεύδος με το οποίο αντιμετώπισε την όλη κατάσταση ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουμε δώσει στη δημοσιότητα το σύνολο των λεπτομεριών, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί και από την άλλη πλευρά. Αν θέλετε, κυρία Αντωνίου, μπορείτε να ρωτήσετε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουν επιβεβαιωθεί και από την άλλη πλευρά, δηλαδή τον πρόεδρο της Λορεάλ, αλλά και τους εκπροσώπους της Επενδυτικής Τράπεζας με την οποία συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός. Με αυτή την έννοια, δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιοδήποτε θέμα. Παρακαλώ. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε σχέση με αυτό? Εντάξει. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα του πόθεν έσχεσης του κυρίου Μητσοτάκη. Από τη στιγμή που η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής δεν έχει προβάλει ενστάσεις για τη δήλωση πόθεν έσχεσης του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και από τη στιγμή που είναι γνωστό εδώ και περίπου ένα χρόνο ότι ο κ. Μητσοτάκης, μάλλον με ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας του γραφείου τύπου του κόμματος, ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι σε επίσημη διάσταση με την κυρία Άγκυρα Πρόσκη από το 2006 έως το 2014. Εξ αυτού του λόγου λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχει καμία υποχρέωση να υποβάλει πόθεν έσχεσης κοινό και κοινή φορολογική δήλωση. Θέλω να ξέρω εάν οι κατηγορίες που απευθύνεται στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας συνεπάγονται εν συνόλο αμφισβήτηση των δηλώσεων πόθεν έσχεσης όλων των βουλευτών, όλων των κομμάτων, μεταξύ των οποίων και του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, σας είπα όμως ότι δεν θέλω να κάνω τον detective. Αυτά είναι ζητήματα των κοινοβουλευτικών επιτροπών, στις οποίες θα τεθούν και όλα στα ζητήματα, αν και η Επιτροπή πλέον του πόθεν έσχεσης δεν έχει πλειοψηφία κοινοβουλευτικών στελεχών. Κατά δήλωσή του, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγό του για κάτι περισσότερο από 5 χρόνια. Αν κάνω λάθος σε σχέση με αυτό, μπορείτε να με διορθώσετε. Αλλά αφήστε την ανακοίνωση. Σας μιλάω για τη δημόσια δήλωση του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτή την έννοια, είναι υπόχρεος να καταθέσει όχι μόνο το δικό του πόθεν έσχεσης αλλά και τη συζύγου του. Από εκεί και πέρα, για να μην εμπλακούμε στις νομικές λεπτομέρειες, από τη στιγμή που τίθεται ένα συγκεκριμένο ζήτημα, για λόγους αρχής και για λόγους ευθυξίας, ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να καταθέσει το συγκεκριμένο πόθεν έσχεσης στη δημοσιότητα, έτσι ώστε να ρίξει άπλετο φως και να μην αφήσει να αιωρείται καμία σκιά σε σχέση με όλα όσα έχουν καταγγελθεί και τα οποία δημιουργούν μια εύλογη αναστάτωση στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Είναι πάρα πολύ εύκολο για τον κύριο Μητσοτάκη να βγει από το αδιέξοδο από το οποίο μόνος του έχει στο οποίο μόνος του έχει επιλέξει να μπει. Παρακαλώ. Κατά το παρελθόν, ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Γκραμπόφσκι χρησιμοποίησαν τον ίδιο αφημί για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι νόμιμο? Ποιο το σχολείο σας? Δεν γνωρίζω τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια και δεν μπορώ να απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημα. Παρακαλώ, κυρία Μάνη. Γυρνάω στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Ο Πρωθυπουργός είπε στη Βουλή ότι η αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς υποχωρήσεις σε θέματα αρχών. Μπορείτε να μας πείτε στο πεδίο του ενεργειακού που έχει σκαλώσει η διαπραγμάτευση και μέχρι πού μπορούμε να κάνουμε εμείς πίσω? Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν το staff level agreement και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές διαφορές, οι οποίες όμως, κατά τη γνώμη μας, είναι εύκολα επιλύσιμες στο βαθμό που θα υπάρξει μια συνολική πολιτική συμφωνία, έτσι ώστε να επιστρέψουν οι θεσμοί και να μπει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ζήτημα του staff level agreement. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Οκ. Σας ευχαριστώ πολύ.